Ρε Διονύση, να σου βάλω μια σόδα ή να σου κάνω καλύτερα μια μέντα που κάνει καλό στο στομάχι, ε! Ελένη, με αυτά τα λουκάνικα το σπίρου με την πιπεριά. Το έχω πει, αφού είναι μπαρούτι, γιατί τα τρώω αυτά τα λουκάνικα! Έλα μου, γιατί τα τρώω! Ξέρω εγώ γιατί τα τρώω! Λοιπόν, πάω να φτιάξω τη μέντα. Όχι, παιδί μου, δεν κάνει τίποτα η μέντα. Θα πάω στην αποθήκη να φέρω μολόχα. Έχει στείλει ο Πέτρος από το Αλέχοβο. Κάνει δουλειά η μολόχα. Η μολόχα. Αχ, με κάνει και γελάω και πονάω η μολόχα. Αιμορροίδες. Λεμά στο μάχι, μολόχα, μην το συζητά. Πάω να τη φέρω, μην φύγει. Μην ανησυχήσει. Στο σπίτι μας, οι περιπέτειες. Αρχίζουν μόλις πέσει νύχτα. Τη νύχτα. Ακόμη και τα συνηθισμένα πράγματα. Μοιάζουν πιο μεγάλα. Μολόχα. Πιο επικίνδυνα. Πιο απειλητικά. Κάποια πράγματα όμως είναι πολύ δύσκολο να τα συνηθίσει ο μπαμπάς. Του κάθονται στο λαιμό και δεν μπορεί να τα καταπιεί, λέει. Και τότε δεν του φτάνει ούτε η μολόχα ούτε το τσάι. Και ξεκινάει η αρχή του τέλους. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει με εσάς. Τι θα γίνει με εσάς. Αμάνε ρε πατέρα. Μια βραδιά να κοιμηθείτε κανονικά δεν μπορείτε. Να κοιμηθείτε κανονικά. Τι γίνεται πάλι εδώ. Ρε μαμά. Έλα Διονύση που θα σου φέρω εγώ τη μολόχα. Πήγαινε. Ποια μολόχα. Ποια μολόχα. Αυτή είναι αδίστατη. Δεν το πιστεύω. Είσαστε μαθητές του, καταλαβαίνετε. Τελειώστε το σχολείο και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά τελειώστε το σχολείο πρώτα. Καλά, ότι είναι άσχετο αυτό το καταλαβαίνεις, έτσι. Έλα, Διονύση μου, θα κρυώσεις. Αυτή δεν θα κρυώσει που κοιμούνται στο sleeping bag. Τι είσαστε, ρε. Άστεγοι είσαστε. Άστεγοι είμαστε, κύριε. Αυτό είμαστε! Άστεγοι! Διονύση, θα σου το πω τελευταία φορά να το καταλάβεις. Με τον Μάρκο είμαστε μαζί και δεν πρόκειται να χωρίσουμε! Ναι, έτσι, έτσι, έτσι! Ορίστε, κοίτα τι του κάνατε και έχει εδώ στο μάχη του! Τι να σου φέρω, αγάπη μου, τελικά μέντα ή μολόχα, έχω μπερδευτεί! Ένα δίκαρο να τους καθαρίσω! Αυτοί θα μας καρύσουν και εγγόνια σε λίγο αυτοί! Πείτε, θα τα φέρω εγώ και τη μολόχα και το δίκαρο και τα εγγόνια όλα θα τα φέρω! Θα μου τον εξοντώσετε, τέρατα! Καλά, αυτοί δεν είναι γονείς, είναι βάσανα. Εντάξει, μωρέ, θα το συνηθίσουνε. Πόσο θα τους πάρει, ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Θα το συνηθίσουν. Στις επαναλήψεις. Κάπου εκεί. Κάνεις μια χάρη γιατί έχω πολλή δουλειά. Αν είναι πολλά γράφτα γιατί ξεχνάω. Όχι μωρέ, θέλω να αν πας στο φαρμακείο. Θα πάω, λέγε. Να μου πάρεις ένα κουτί ασπιρίνες. Ωραία. Και ένα κουτί προφυλακτικά. Τι είπες? Ένα κουτί προφυλακτικά. Χριστός και Παναγία. Μου μας τελείωσαν οι ασπιρίνες. Είχαμε πονοκέφαλο κι εγώ και ο Διονύσης όλη τη βδομάδα. Κατάλαβα. Τα προφυλακτικά τα θες για τις μέρες που δεν έχεις πονοκέφαλο. Και γι' αυτό και για να προλάβω διάφορα. Ακόμα θέλει παιδί ο χαμένος, δεν τον έπεισες. Σε αυτό το σπίτι δεν είσαι ποτέ σίγουρος από πού θα σου έρθει ένα παιδί. Τέλος πάντων, πάρτα εσύ τα προφυλακτικά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά μεγάλη γυναίκα, πώς θα ζητήσω προφυλακτικά, ντρέπομαι. Θα ζητήσω όπως όλος ο κόσμος. Βρε μαμά, από πότε μου γίνεις ντροπαλή. Καλά, καλά. Καλά, εντάξει, θα πάω. Ορίστε, με αυτά και με αυτά άργησα. Μάζεψε το τραπέζι. Ωραία, ας κάνω μια πρόβα. Ένα κουτί προφυλακτικά μου δίνετε, σας παρακαλώ. Εντάξει, δεν είναι για μένα. Ας σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν σε πολλά μεγέθη. Αγκαλιά σου λέω, μέσα στο sleeping bag. Και δεν είμαι και σίγουρη ότι ξέρουν να πάρουν προφυλάξεις. Έλα μωρέ που δεν ξέρουν να προφυλακτούν. Μεγάλα παιδιά είναι, εσείς δεν θέλετε να το χωνέψετε. Κοίτα, προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες, αλλά αυτή η κατάσταση μου φέρνει τρομερό άγχος. Εντάξει, σε λίγες μέρες δίνουν εξετάσεις. Κάπου θα περάσουν και θα φύγουν από το σπίτι. Και καλό μου το λες τώρα αυτό. Καλημέρα, Παύλο. Καλημέρα. Πού χάθηκες τόσο καιρό εσύ? Οικονομίες. Πώς έτσι τόσο νωρίς? Μελετάω τα τεστ δεξιοτήτων των παιδιών. Πρέπει να τα αξιολογήσω σήμερα. Αν σου απάντησαν αληθινά και δεν σου έκαναν πλάκα. Γιατί οι περισσότεροι πρέπει να σου έκαναν πλάκα. Δεν μιλάς πώς πήγε ο γιος μου. Μόλις τώρα το κοίταξα. Και τι έγινε, τι θα γίνει το καμάρι μου? Τώρα τι να σου πω.
Στην ερώτηση με ποια ιστορική προσωπικότητα ταυτίζεστε, μου απάντησε με τον Ερνέστο Βαλβέρδε του Ολυμπιακού. Και τους αδελφούς Ράιτ. Τους αδελφούς Ράιτ, μη χειρότερα. Η Εύα. Η Εύα ταυτίζεται με την Οριάννα Φαλάτσι. Α, ναι, βέβαια. Ήταν και αυτός ο δύσκολος έρωτας, βλέπεις, με τον Παναγούλη. Και ο Μάρκος με τον Τζίμι Χέντριξ και τους αδελφούς Ράιτ και αυτός. Α, με τους αδελφούς Ράιτ. Λοιπόν, αυτό από κάπου το αντέγραψα, είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ακουστά τους αδελφούς Ράιτ. Εκτός και αν τους αρέσει να πετάνε. Στα σύννεφα, γιατί έτσι πιλότοι δεν γίνονται. Στην ερώτηση. Τι διαβάζετε πρώτα σε μια εφημερίδα, τα αγόρια σας μου απάντησαν ό,τι έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Και η Εύα, ό,τι έχει σχέση με τα πολιτιστικά. Πώς ερωτεύτηκαν αυτά τα παιδιά, είναι αξιοπορίας. Όπως ερωτεύτηκα εγώ το Μάκη και εσύ το Διονύση, και μάλιστα δύο φορές. Τελικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά σας. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να απαντήσω. Παύλο μου, μην κουράζεσαι, θα σου πω εγώ. Το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ερωτευτούν. Ελενάκη μου, εγώ το έχω ξαναπεί. Σε αυτή την ηλικία όλα τα παιδιά είναι ορμόνες με πόδια. Τι να κάνουμε τώρα. Και όταν με το καλό θα οριμάσουν, τότε θα σκεφτούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αν οριμάσουν. Γιατί ούτε ο Διονύσης ούτε ο Μάκης έχουν οριμάσει. Από πού να πάρουν τα παιδιά. Τέλος πάντων. Τι έλεγες, Παύλο μου. Τι έλεγα. Δεν θυμάμαι. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, κύριε Παύλο, θέλετε να πείτε ότι ο γιος μου δεν θα γίνει τίποτα. Θα ζητήσω αναβαθμολόγηση του τεστ. Έλα ρε βλακίες τώρα. Θα τους δέσουμε στις καρέκλες, θα τους πιέσουμε. Στο τέλος θα σπουδάσουν. Τι θα κάνουν. Ναι. Αυτή δεν είναι παιδαγωγική μέθοδος. Βασανιστήρια είναι. Το ξέρω. Σιγά μην κάτσω εγώ να σπουδάζω 5 χρόνια. Αυτό με το πανεπιστήμιο πάλι που πρέπει να πηγαίνουν όλοι κάπου. Είναι υπερεκτιμημένο. Τόσες δουλειές υπάρχουν. Άκουσε, Παύλο μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα σπουδάσει ο Μάρκος. Ας σπουδάσει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Γιατρός ή δικηγόρος, ένα από τα δύο. Ό,τι θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Και εγώ το ίδιο θέλω. Γιατί είμαι από μικρό στα βασάνα και λιώνω τώρα μέσα στις λαμαρίνες, να πούμε. Σαφού τη ροή γιώσει. Σιγά, ρε μπαμπά, πότε ήσουν εσύ του διαβάσματος, αφού εγώ από σένα πήρα. Να λέμε την αλήθεια, μπαμπά, ούτε εσύ ήσουν του διαβάσματος. Πες τα ρε μάγκη, θα τα πάρω τώρα. Έτσι λέτε, εγώ με τον πατέρα σου ήμασταν οι καλύτεροι στη γεωγραφία. Είδατε, σ' όλους αρέσει κάτι. Γεωγραφία, εμένα, δώσε μου δρόμο να στο βρω με κλειστά μάτια. Navigator. Για δεν γινόσουν πρόσκοπος τότε. Να περνάς τις γριούλες απέναντι. Ήμουνα και πρόσκοπος. Κοροϊδεύετε, ρε. Εμείς θέλαμε να ταξιδέψουμε, πάμε στην Αφρική. Στον Αμαζόνιο. Μες Αμαζόνες, ρε, μάνα. Ας το μαλακίζεις τώρα. Ωρε, Μάρκο, να μας πέσει το λαχείο, να καθόμαστε όλη η μέρα. Να, εγώ αυτό θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω, να μου πέσει το λαχείο. Εμένα, άμα μου πέφτει το λαχείο, θα βγάζα δίσκο. Και τώρα δίσκο θα βγάλει στην Ερμού που είναι πέρασμα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Αυτό με τους αδελφούς Ράιτ τότε, γιατί το γράψατε. Γιατί σκέφτηκα ότι καλά θα ήταν να πετάω αεροπλάνο. Κι εγώ. Επιτέλους, φτάσαμε. Μπορεί να θέλουν να γίνουν πιλότοι τα παιδιά. Ναι, ρε, εσύ, πιλότοι να γίνουμε. Οι πιλότοι έχουν τις καλύτερες γκόμενες. Και λεφτά. Πολλά λεφτά! Και δεν έχουν ανάγκη κανέναν! Και έχουν δίπλα τους τη γυναίκα που θέλουν αυτοί! Πώς φτάσαμε από τους αδερφούς Ράιτ, στην Εύα, μόνο εσύ το ξέρεις, παιδί μου. Μα δεν χρειάζεται να πάτε στο πανεπιστήμιο. Μπορείτε να πάτε σε μια σχολή πιλότων και τελείωσε. Ξέρω μια στην Αγγλία πάρα πολύ καλή. Ναι, αλλά Παύλο μου, στην Αγγλία υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάνε οι άνθρωποι αγγλικά. Φοιτητές, μαθητές, καθηγητές, τα αεροπλάνα, εδώ δεν ξέρουμε ούτε ελληνικά. Τώρα που το σκέφτομαι, όχι. Θα τους πηγαίνει στο λίτρελ, θα φτιάξουν και μία στα μέτρα μου, να βγαίνουμε όλοι μαζί. Τσάρκα, αεροπόρη θα γίνει τα παιδιά. Πώς θα γίνει ο αεροπόρη, ρε μαλάκα, με τι λεφτά, ξέρεις τι λεφτά χρειάζεται αυτές τις σχολές. Εδώ, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Βάλτε εδώ, ρε παιδιά. Εδώ πέρα, βάλτε το. Σιγά σιγά, ευχαριστώ πολύ. Ίντερνετ, καφέ και βλακίες. Στο τζόγο είναι τα λεφτά, αδερφέ. Μόνο πουλοχέρι μας έλειπε. Γιατί σε χαλάει ένα έσοδο ακόμα. Έχουμε πλουτίνει ξαφνικά, Διονύση. Πλουτίναμε! 30.000 είναι τα δίδακτρα και διατροφή για 2 χρόνια σε μια σχολή τη Βασιλική Αεροπορία στο Γκίλφορντ. Μπαμπά. Ξανά Αγγλία. Ναι, μωρέ, μπούχτσες, έχεις δίκιο. Και Αγγλία και Αργεντινή προκειμένου να γίνεις πιλότος. Βάλ το κουλοχέρι στην πρίζα. Αεροπόρο στα γεννώ, στη γη να μην πατήσω. Προσγειώσου, Μάκη, και παίξε. Ή κάνεις κερμάντα. Οχ, άρχισε η ανώμαλη προσγείωση. Τι παίρνει αυτό. Πρώτα απ' όλα ρεύμα και μετά 2 ευρώ. Να το πάλι το ίδιο βασίλεμα. Ρε σι, Ελένη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σε κάθε σχολικό βιβλίο, όταν θέλουν να μιλήσουν για αγάπη, μιλάνε για πεταλούδες που πετάνε από εδώ και από εκεί, παραλίες με ήλιο, για να μην μιλήσουν για σεξ. Θανάση! Για να μην μιλήσουν για σεξ. Α. Ναι, μπαμπά, εντάξει, θα της το πω. Έλα, φιλάκια, γεια. Ο μπαμπάς ήταν. Ναι, και τι σου είπε? Ότι σου στέλνει χαιρετίσματα. Όχι, τι άλλο σου είπε? Ότι δεν θα νοικιάσει το σπίτι στην παραλία. Και θα το αφήσει για να πάω να μείνω εγώ και να δηλώσω πρώτη σχολή Φιλοσοφική Θεσσαλονίκη. Φιλοσοφική Θεσσαλονίκη, ε! Σαν τη μανούλα σου. Ό,τι μου κάνεις εμένα θα το λωστείς από την κόρη σου. Έτσι είναι αυτά. Ελένη, σου φέρα και τις ασπιρίνες που μου ζήτησες. Α, νόμιζα ότι τις ξέχασες. Όχι, να σου πω κάτι για τις ασπιρίνες του. Το ξέρεις εσύ ότι έχουν και
γεύσεις. Δεν ξέρεις πόσο ντράπηκα. Γιατί καλέ, μαμά. Γιατί με εξυπηρετούσε ο φαρμακοποιός. Νεότατος, ωραιότατος. Και έπαιζε και το ματάκι του. Α, καλά, εσύ δεν θα βάλεις μυαλό ποτέ. Να τους πάλι μελισούλες και πεταλουδίτσες. Να σου πω, ρε Λένη. Τώρα όλες αυτές μαζεμένες τι κάνουν. Το γλεντάνε. Θανάση, είπα. Είπες, αλλά όλο τα ίδια με μένα λες. Καλά, τους τρελάναμε και τους δύο. Να βλέπατε το Διονύση και το Μάκη χαρές που κάνανε όταν τους είπαμε ότι θα γίνουμε πιλότοι. Ναι, καλά, ας μην σας θύμιζα εγώ τους αδερφούς Ράιτ και τα λέγαμε. Καλά που δεν βάλετε ότι ταυτίζεστε με τον Καλατράβα, να σας τρέχουμε για αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ήτανε τόσο ενθουσιασμένοι που δεν θέλαμε να τους χαλάσουμε το όνειρο. Σιγά μην τρέχει το εξωτερικό τώρα. Εδώ μια χαρά θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Βέβαια θα τα καταφέρουμε μια χαρά, αφού έχουμε ένα στον άλλον και στα εύκολα και στα δύσκολα. Ναι, πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Με πήρε ο μπαμπάς μου τηλέφωνο και είπε ότι θα αφήσει ξενικία στο ένα σπίτι στην παραλία για μας. Όταν λες για μας? Για σένα και για μένα. Είναι σίγουρος ότι θα περάσω φιλοσοφική Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, για τόλμα. Κοριτσάκι μου. Έχεις πρόβλημα. Έλα ρε παιδιά, μη μασάτε. Δεν τη χαλάμε εμείς την παρέα. Εξάλλου με τους βαθμούς που θα βγάλει το φυτό, Εύα, εδώ θα περάσει σίγουρα. Πιάσε μόνο λα. Λα. Αεροπόρο στα γένω, στη γη να μην πατήσω. Να με ψηλά στον ουρανό, τα σύννεφα να σκίζω. Ρε, το φαντάζεσαι το μιτσάρα μας πιλωτάρα. Από παιδιά μαζί, φαντάζεσαι. Κυβερνήτης ο Μάρκος ή κυβερνήτης ο Μίτσος. Όχι, κυβερνήτης ο Μίτσος ή κυβερνήτης ο Μάρκος. Καλά ρε παιδιά, δεν τσακωθούμε τώρα ποιος θα σηκώσει το αεροπλάνο. Ήταν εκεί πέρα ο δικός με την κιθαρίτσα του. Τους πήρε τραγουδάκια το κόπτικ. Ήταν 30.000 πολλά λεφτά και με τον κολοχέρι δεν βλέπω να βγαίνουν. Ο Μίτσος μου έχει. Όταν γεννήθηκε, του ανοίξαν ένα λογαριασμό οι δικοί μου και από τότε του βάζουν και λεφτά. Ναι. Και πέρσι στα γενέθλιά του, που πουλήσανε το κτηματάκι στα Μάτα, του βάλανε πάλι λεφτά. Θα πρέπει να έχει τώρα περίπου, ξέρω, 30.000 ευρώ, τόσο υπολογίζω. Μάκη. Τρέχει και κάτι. Ναι. Λοιπόν, αύριο πρωί-πρωί θα πάω να ενημερώσω το λογαριασμό. Όχι, Ρεβεκάκια, θα πάω εγώ. Καλά, εντάξει, πήγαινε εσύ. Άντε, πάμε σπίτι μας τώρα. Πιο μωρέ, την περίτσα μου εδώ πέρα με το Διονύση, πήγαινε εσύ, θα έρθω. Εντάξει, γεια σου Διονύση μου. Μην μου τον κρατήσεις πολύ, Θα φύγω κι εγώ σε λίγο. Να πας στο καλό βίκι, να πας στο καλό. Μαγαζά τώρα τι θα γίνει με το Μασίνι, το ασημόνο και δεν βγάζει τσίγκο. Ασίμω σε λίγο θα βγάλει τσίγκο, Μασίνι είναι. Θέλει λίγο ασίμι για να βγει ο τσίγκο. Σιγουρά. Ναι, ναι, Μασίνι είναι, δεν είναι τίποτα τώρα. Δεν υπάρχει λογαριασμό. Πες το λίγο πιο καθαρά αυτό. Δεν υπάρχει λογαριασμό. Γιατί δεν υπάρχει, πού τα βάλατε λεφτά, σε καμιά Αμερικανική τράπεζα και πατήρησε? Τα πήρα εγώ. Πήρε τα λεφτά, πόσα λεφτά ήταν αυτά, ρε? 30.129, άφησα τις 29. Τι τις άφησες 29, να κρυώνουνε, γιατί τα πήρε τα λεφτά, ρε? Είχα ένα πρόβλημα με το συνεργείο και σκεφτόμουν αντί να δανειστώ να πάρω τα λεφτά από το λογαριασμό. Δεν είπα τίποτα στη Βίκη, σκέφτηκα θα τα βάλω λίγο-λίγο, αλλά τώρα και με την παγκόσμια κρίση. Αυτό είναι η παγκόσμια οικονομική κρίση, γιατί αλλιώ εσύ δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι να πω τώρα στην κυρία Βίκη, ότι ο γιο σου δεν θα γίνει πιλότος επειδή δεν υπάρχει μία. Όχι, μην το πεις, βαρέθηκε ο καναπέ μου να βλέπει τον κόλο σου. Ναι, ρε, σε Διονύση με αυτό τον παλιό καναπέ εκεί πέρα. Υπάρχουν κάτι καινούργια εκεί πέρα, αφράτη, ωραίοι. Με αυτό τον καναπέ να πούμε, άλλαξε τον αυγιά. Τι γίνεται, μεγάλε, θα παλέψετε? Δεν βγάζει. Πώς να βγάλει? Για να βγάλει πρέπει να βάλει. Ασήμωσε και θα βγάλει. Έτσι θα βγάλει. Τι είναι, ξερνάει μόνο του. Τι έπαθες, τι κάνεις εκεί? Ανοίγω τη μέση μου. Είναι η στάση της γκαμήλας, με χαλαρώνει πολύ. Να σου δείξω τη στάση του καμιλιέρι να χαλαρώσει λίγο περισσότερο. Ένα τραγούδι από το Αλιγέρι, τραγούδι του καμιλιέρι. Βρε Διονύση μου, δεν αφήνεις το τραγούδι να σου κάνω ένα μασαζάκι. Να σε χαλαρώσω. Τι γίνεται, γιατί αργούμε? Πώς φαίνεται, Διονύση μου, αυτό? Ελένη, είμαι ενθουσιασμένος. Τόσο καιρό και δεν το κάναμε αυτό. Τι ωραίο που είναι. Τι ήταν αυτό? Τι? Κάτι άκουσα, τη λέει. Έλα, βρε, Διονύση, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Μην αρχίσουμε, αλλά κάτι άκουσα εδώ πέρα.
Έτσι κι έχουν πάει στο μπάνιο, θα του σκοτώσω. Αμάν, βρε Διονύση, πια ό,τι θέλει, λε. Ναι, άκουσα έναν αναστεραγμό, εγώ. Όχι αναστεραγμό, κλείσιμο πόρτα. Ναι, πόρτα και μετά αναστεραγμό. Ηρέμησε πια. Συνέχισε στα καμιλιάρικα, πάρα τι γίνεται. Φυσικότη κατάσταση να μου ξεφύγει. Ποιος είναι μέσα? Εγώ είμαι, πατέρα. Γιατί κλειδώνεις, παιδί μου? Για να μπορώ να σε βγάλουμε, να γίνει κάτι. Όχι, όχι, εντάξει είμαι. Πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Τι να κοιμηθούμε? Άκουσα ένα θόρυβο, κάτι σαν ήχο. Τι ήταν αυτό? Ναι, ανέβασα το φερμουάρ και πιάστηκε το πουλί μου. Να το προσέξεις αυτό με το φερμουάρ το πουλί, γιατί είναι λίγο ευαίσθητο αυτό. Μια φορά ένα γνωστό με τη μάμη προσπαθούσε να. Πας να κοιμηθείς τώρα, γιατί ήθελα να κατουρίσω. Πάμε. Έκανε έτσι απότομα, ξαφνικά κάνει μία τσάκα. Είναι ευαίσθητο το πουλί. Τι έγινε, τον πιάσαμε τον ένοχο τελικά? Ήταν ο Θανάσης. Πιάστηκε το πουλί του στο φερμουάρ της πιτζάμας. Αλλά η πιτζάμα δεν έχει φερμουάρ. Αχ, μωρέ Διονύση, δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω? Έχεις μια τεράστια δυσκολία να αντιληφθείς ότι τα παιδιά μεγαλώνουν. Αυτό. Ας πω κάτι. Όταν ήμουν μικρός, η μάνα μου μια φορά με είχε πιάσει τα πράσα και νόμιζε ότι έχω πυρετό γιατί ήμουν αναψοκοκκινισμένος. Και γιατί μιλάμε σιγά? Αφού με πιάσει τα πράσα, πώς να πω? Με πιάσει τα πράσα, λάθο συνέστημα, κάνα ατμόσφαιρα, Ελένη. Εντάξει, Ελένα τώρα, γιατί τώρα έκμεινα σαν να ψοκοκκινίζω εγώ. Τώρα μου φύγε, τώρα. Πουλιά φερμουάρ, τα πράσα μου φύγε τώρα αυτό. Τι ατυχία είναι αυτή, ρε παιδιά. Αηδία, αηδία, αηδία! Βλακίες με τα κολοϊδραυλικά σας! Δεν φταίω εγώ! Καλά, δεν φταίς εσύ. Τι έγινε, παιδί μου? Βούλωσε πάλι τουαλέτα. Δεν μπορώ εγώ να ξυπνάω πρωί-πρωί και να αηδιάζω. Τελεία! Εντάξει, δεν πειράζει. Πήγαινε στη δική μας. Ωραίο ξύπνημα. Τι θα γίνει, Διονύση, θα το σκεφτείς πολύ ακόμα? Πάω με ενθουσιασμό, Ελένη μου. Να βρω λίγο τα πόδια της παντόφλας της. Γαμώ την τύχη μου, γαμώ πρωινιάτικα, το κολό, το ξεβουλώνω τις λεκάνες. Μου θέλετε και τρίτη χρονιά, αχάριστη! Διονύση μου, να καλέσω υδραυλικό. Να καλέσει ένα ασθενοφόρο και την αστυνομία για πανενδεχόμενο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι πάθατε? Έλατε μέσα που σας στέλνω και τους δύο, έλατε μέσα. Έστω σας. Γιατί βούλωσε η τουαλέτα? Έλα ρε παπά, πρωί-πρωί, μας αηδιάζεις. Γιατί εγώ τι κάνω όταν αναγκάζομαι να βγάλω μέσα από την τουαλέτα προφυλακτικά? Τι έβγαλες, λέει? Καλά, δεν ξέρεις γιατί βούλωσε η τουαλέτα? Κάποιος είχε ρίξει χαρτί με ένα προφυλακτικό μέσα. Όχι εμείς πάντως. Τότε ποιος? Η Ελένη? Μήπως ο Γιαννάκης που χρησιμοποιεί πολύ συχνά προφυλακτικά? Ρε παπά, δεν ήμασταν εμείς. Πού να σου ορκιστούμε? Αφού το λένε μωρέ τα παιδιά. Άμα το λένε τα παιδιά, το συζητάμε. Σας το είπα μια, σας το είπα δυο, σας το είπα τρεις. Και εμείς σου το λέμε συνέχεια, αλλά ως φαίνεται είσαι κουφός. Ή δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ως εδώ ήταν, φτάνει. Δεν μου λες έχεις πολλές απουσίες εσύ? Όχι. Ωραία. Έλα, παπά, εγώ είμαι. Λοιπόν, ετοίμασε το σπίτι που έλεγε στην παραλία, ερχόμαστε. Τι να ετοιμάσει, λέει? Τελειώνουμε τα μαθήματα 9 Μαΐου, αλλά εμείς μπορούμε να φύγουμε από τώρα γιατί δεν έχουμε πολλές απουσίες. Οπότε θα έρθουμε πάνω να διαβάσουμε και γυρίζουμε για τις εξετάσεις. Καλά, έλα, φυλάκι. Γεια. Δεν μου λες, τι κάνεις, μας απειλείς? Καθόλου. Απλώς βαρεθήκαμε να μας κατηγορείτε συνέχεια για το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, τον έρωτα. Λοιπόν, σκέψου εσύ τι θέλεις να πάρεις μαζί σου, γιατί φεύγουμε το συντομότερο. Μάλιστα. Και να δω ποιον θα κατηγορείτε για τα προφυλακτικά μετά σε αυτό το σπίτι. Α! Και αν θες να ξέρεις, παίρνω αντισυλληπτικά. Μπράβο, ρε Διονύση, το χειρίστηκες πάλι θαυμάσια. Άσε το λόγο, ξηγά να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Άσε το ρε Μαγκή. Άσε με, δες πέρα. Πάει, τελείωσε. Θα πουλήσω το συνεργείο. Ποιο συνεργείο θα πουλήσει, ρε χαμένα? Από αυτό το ρώτε ψωμί. Έχει πει στη Βίκυ ότι έχει φάει τα λεφτά του λογαριασμού από την τράπεζα? Ναι, χρειάζεται. Θα πιάσω δουλειά σε ένα μεγάλο συνεργείο και θα δουλεύω νύχτα μέρα. Όπως τώρα. Και ακόμα περισσότερο. Άστρα, μα μη σκοτώνει τα μόρια. Όχι, θα σκοτωθώ! Ακόψα και τις μπύρες. Και ας μια μπύρα, αδερφέ. Εσύ, αδερφέ, τι θα πουλήσεις για να σπουδάσεις πιλότο το καμάρι μας? Εγώ έχω ένα δικό μου άνθρωπο που έχει ένα γερό κομπόδεμα. Ποιος είναι αυτός? Εκτός αν τον σέρνει από τη μύτη καμιά ευλόγησον. Ναι. Φωτή. Πιάσε και εμένα μια μπύρα χωρίς αφρό από τις καλές. Χωρίς αφρό? Ναι. Από τις καλές? Ναι. Άσχημα τα πράγματα, ε. Ναι.
Στο κάτω-κάτω σε ξένο συνεργείο σκασίλα μου. Δεν πάνε εκεί το φως, δεν πάνε ακριβά τα υλικά, χαίστηκα. Άστο ρε Μάκη τώρα, άστο τώρα. Τι συνεργείο και ξένο, ποιος θα σε πάρει σαν στη δουλειά. Δεν έρχεσαι εδώ να κάνεις τον καρσό να βγάλεις ένα κομμάτι ψωμί. Θετικό τι θα γίνει, θα τους φέρεις όλα στα πόδια μου. Και πώς θα δουλέψω εγώ. Τέρμα ρε, τελείως. Θα πουλήσω το συνεργείο και θα κάνω το γιο μου άρχοντα των ουρανών. Ποιος θα το πάρει το συνεργείο ρε Μάκη. Κύριε Μάκη, μην αγχώνεις εσύ, συνέχισε να ρίχνεις εδώ στο κουλοχέρι. Σταμάτα ρε χαμένη κι εσύ. Από δικούς μας ανθρώπους θα παίρνουν τα λεφτά. Συνέχισε που σου λέω, είναι έτοιμο να ξεράσει το μηχάνημα. Συνέχισε. Και πού το ξέρεις εσύ ρε άρχοντα ότι είναι έτοιμο να ξεράσει το μηχάνημα. Σοβαρεύει η κατάσταση. Όλα τα παιχνίδια είναι θέμα υπολογισμών, πιθανοτήτων, απλά μαθηματικά. Η ρουλέτα, για παράδειγμα, έκανα την πτυχιακή μου πάνω σε αυτό. Ανέπτυξα τη δική μου θεωρία παιχνίου βασισμένη στη ρουλέτα του καζίνου. Ποια πτυχιακή σου έκανες εσύ, ρε? Έχω σπουδάσει μαθηματικά. Αρχίζω και βουρκώνω. Το ότι κάνω τον διαφημιστή, παύλα σερβιτόρο, παύλα ηθοποιό, τα τελευταία δυόμιση χρόνια είναι εντελώς προσωρινό. Μέχρι να διοριστώ. Μέχρι εσύ σε εκείνη και θαυμαστά τα έργα σου. Είπε όμως τη μαγική λέξη. Καζίνο. Για πες μας ρε κύριε καθηγητά τη μέθοδό σου. Προσέξτε. Ξεμουδιάζει ο δάσκαλος. Να το χορέψουμε δάσκαλε. Τι. Ε. Τι έγινε. Σε πάτησε. Πού είναι. Δεν είναι. Αν ποντάρουμε για παράδειγμα μάρκες των 100, στα νούμερα από τα οποία έχουμε μια στατιστική ακολουθία μεγαλύτερη ή ίση του 1,2, το ποσοστό θα είναι 35% πιο υψηλό από κάθε άλλο νούμερο. Καμία απορία? Ήθελα να ρωτήσω, αυτή τι μάρκα είναι, τον 50, τον 100 ευρώ τι είναι? Δεν καταλαβαίνετε τίποτα, τίποτα! Καταλαβαίνουμε, βρε Φώτη μου, αλλά εσύ δεν τα λες απλά, τα λες έτσι λίγο μπερδεμένα. Πες τα πιο λιανά, συνέχισε. Σύμφωνα με τα δεδομένα που σας έδωσα, σε ποιον αριθμό θα ποντάρετε? Στο 3. Με τα δεδομένα που σας έδωσα θα ποντάρατε στο 7. Στο 7, αυτό είναι. Επί του πρακτέου. Επτά! Σε 7. Το πάω, παιδιά, με 7. Λοιπόν, παιδιά, το βράδυ θα πάμε όλοι μαζί στο καζίνο. Θα έρθεις και εσύ μαζί μας. Καθίστε ρε, το πήραμε σοβαρά στο καζίνο. Το έλα, τώρα στο καζίνο. Λες ρε, σε Σπύρο να ρεφάρω τη χασούρα. Ξέρω. Για ξανά κάνε μια προσπάθεια ακόμα. Ναι. Αρχικώς λογαριθμίζω, κατόπι τετραγωνίζω, αφαιρώ το πυθαγόριο θεώρημα και προσθέτω την περιφέρεια του όηλου. Το αυτό. 13. Στο 13. Ορίστε. Πάμε. Αγορίνα μου, σωτήρα μου! Καθηγητέρα μου, να σε μιλήσω! Αυτό είναι παιδικό παιχνίδι του, αλλά είτε σοβαρά. Κάτσε, Διονύση μου. Έτσι είναι. Όλα είναι θέμα τι. Θα πάμε! Ωραία, ας πάμε, αλλά με λίγα λεφτά και ό,τι κάτσει. Βέβαια, μέχρι 5.000, όχι πάρω. Τι 5.000, τι λέει αυτό? Παιδιά, αν είναι 5.000, να πάτε εσείς που έχετε παιδιά, όχι εγώ. Θα έρθεις και εσύ που έχεις ανήψια, δεν γίνεται. Ωραία, λοιπόν, σήμερα το βράδυ. Επειδή βλέπω ότι επιμένετε πάρα πολύ, θα δεχτώ με το 25% των κερδών. Σας. Ένδυμα επίσημο, παρακαλώ, ε. Μην έρθετε σαν γύφτη. Πάρε εγώ το δάχτυλο. Φίλε, είναι λίγο ενοχλητικό αυτό που κάνεις. Ξέρεις εσύ, έχω ένα μικρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Μου υπόσχεσαι όμως ότι δεν θα το πεις πουθενά? Ναι, στο υπόσχομαι. Κοίτα, χθες εγώ είδα για πρώτη φορά από κοντά προφυλακτικό. Ναι, και το άνοιξα και ρε, ήταν πολύ μεγάλο, ήταν τεράστιο. Α, είδες για πρώτη φορά προφυλακτικό? Αν είναι τόσο μεγάλο, νομίζω ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα. Όχι, δεν έχεις μικρό πρόβλημα. Έχεις μεγάλο πρόβλημα. Τι εννοείς? Θα σου πω αμέσως τι εννοώ. Μετά τη μέτρηση που έκανες, πέταξες μήπως το προφυλακτικό στην τουαλέτα? Όχι. 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 Ναι. 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 Άσε με τώρα. Όχι, δεν σ' αφήνω. Άσε με που σου λέω. Όχι, δεν σ' αφήνω. Άσε με, μην τα πάρω. Για να δούμε πώς τα παίρνεις. Α! 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 Ο! Ο! Ω! Ω! Α! Ω! Ω! Καλά, άλλα γράμματα δεν σας έχουν μάθει στο σχολείο? Α, σας έχουν μάθει, ε. Ελένη μου, βρέθηκε τρόπος να μην φύγουν τα παιδιά από το σπίτι. Όπως ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ τα παιδιά των πλουσίων. Σκέφτηκες κάτι που θα μας κάνει πλούσιους?
Σήμερα το βράδυ με το Μάκη και το Σπύρο θα πάμε στο καζίνο. Πιάσατε δουλειά? Θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα. Α, μιλάμε για σίγουρα λεφτά. Με τη μέθοδο Φώτη δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσουμε. Ελένη μου, ο Φώτης έχει κάνει μεταπτυχιακά πάνω σε αυτή τη μέθοδο. Τι μεταπτυχιακά έχει κάνει, Διονύση? Ελένη μου, όπως ξέρεις, μάλλον όπως δεν ξέρεις, ο Φώτης έχει τελειώσει μαθηματικά. Δεν με λυπάσαι καθόλου. Σε λυπάμαι, Ελένη μου, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να γλιτώσει ο Μάκης στο συνεργείο. Γιατί αν μάθει η Βίκη ότι δεν υπάρχουν λεφτά στο λογαριασμό του Μίτσου, τον πλακώσει στις φάπες. Τι δεν υπάρχουν στο λογαριασμό του Μίτσου? Ποιο λογαριασμό του Μίτσου? Λεφτά είπες τώρα, δεν υπάρχουν. Το είπα, ξέχασα το πώς το είπα. Λέγε ρε. Μίλα ρε. Τι έγινε, παιδί. Λέγε ρε, ποιος πέταξε το προφυλακτικό στη λεκάνη? Εγώ. Εσύ. Εσύ τι δουλειά έχει το προφυλακτικό, ρε? Εσύ δεν είσαι ούτε 13 ετών, τι θα το έκανες εσύ το προφυλακτικό? Στο φούρνο με πατάτες. Ρε πατέρα, υπάρχουν και γυναίκες. Α, ναι, τώρα θυμήθηκες ότι υπάρχουν και γυναίκες. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Μάρκο και την Εύα που τους κατσαδιάσαμε άδικα. Μια κατσάδα ποτέ δεν πάει χαμένη, μην ανησυχείς. Ναι, αλλά θα μας κοστίσει 2 αεροπορικά εισιτήρια. Όπως το είπες, ακριβώς όπως το είπες, γιατί ο μπαμπάς έκλεισε ήδη εισιτήρια με το αεροπλάνο. Δεν κατάλαβα, έχετε τελειώσει? Πώς θα φύγετε? Τα πάμε αυτά, Διονύση, τα πάμε! Τα μαθήματα τελειώνουν 10 μέρες πριν τις εξετάσεις. Εμείς έχουμε περιθώριο απουσιών, άρα φεύγουμε από τώρα. Τι σχολεία είναι αυτά? Τι εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό? Τι με κοιτάς σε βλάκα? Εσύ φταίς για όλα! Εγώ φταίω για όλα! Εσύ! Εσύ φταίς για όλα! Που δεν καταλαβαίνεις ότι γυρίζει. Που εξαιτία σου θα χάσω τον αδερφό μου. Το μόνο άνθρωπο που εμπιστεύομαι. Το μόνο άνθρωπο που μιλάω ελεύθερα μαζί του. Το μόνο άνθρωπο που ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές. Το μόνο άνθρωπο. Σκάσε ρε και εσύ το μόνο άνθρωπο. Δεν μπορώ να ακούω άλλες μαλακίες. Πάω στο δωματιό μου. Κάτι μου έλεγες για το καζίνο. Ας το καζίνο, Ελένη μου. Και αυτός ο πρώην άντρας σου, ο Αντωνάκης, πολύ ανακατεύεται για αυτός, θα κάνει μπάχαλο. Αυτός είναι για όλα. Α, τώρα βρήκαμε ποιος είναι ο φταίχτης. Ο Αντώνης. Βεβαίως ο Αντώνης. Εδώ που τα λέμε, και αυτός ο Αντώνης πολύ ανακατεύεται. Είμαι ως εδώ είμαι. Ελένη μου, κάτσε γιατί κάτι θυμήθηκα. Ναι. Εύα. Λοιπόν, κάνω μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να πάρουμε μαζί μας. Βρεβάκι, δεν σου φαίνεται λίγο βιαστικό να σηκωθούμε να φύγουμε έτσι στα καλά του καθουμένου? Στα καλά του καθουμένου λέγοντας? Να, έχω βολιδοσκοπήσει την κατάσταση στο σπίτι τις τελευταίες μέρες και έχω δει ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Αφελής είσαι. Όχι, για τα πράγματα δεν θα ηρεμήσουν ποτέ σε αυτό το σπίτι. Σήμερα είναι το προφυλακτικό, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πάντως, πάντα κάτι θα τους ενοχλεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Εμείς πολύ απλά δεν θα τους δίνουμε σημασία. Τώρα τα θέλεις και τα λες. Λοιπόν, είπα και λάλησα. Η Θεσσαλονίκη είναι το καλύτερο για μας. Λες, ε. Βρε, σκέψου το. Ένα ολόδικό μας σπίτι πάνω στην παραλία, στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα μπορούμε να διαβάσουμε απερίσπαστη. Μπορεί να σου έρθει και εσένα να διαβάσεις, δηλαδή. Πού το ξέρεις? Το ξέρω, εγώ δεν θα διαβάσω εκεί πέρα. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Εγώ αυτό που έλεγα πριν. Βρε, κάντε εικόνα! Θα μπορούμε να μαγειρεύουμε μαζί! Θα μπορούμε να ξυπνάμε αγκαλιά χωρίς φωνές! Θα είναι ένα ζέσταμα για μετά τις εξετάσεις που θα πάμε μόνιμα εκεί! Κοίτα, καλό το ζέσταμα. Έτσι. Καλή και συγκατοίκηση. Και εγώ θέλω να μείνω μαζί σου. Πάρα πολύ, πραγματικά. Λοιπόν, καλλιντικά, αποσμητικό. Τα ξυριστικά μου, μην ξεχάσεις. Ναι, τα ξυριστικά σου. Α, και σερβιέτες. Είμαστε κομπλέ. Μάρκο, έλα παιδί μου εδώ που σε θέλω. Έλα να σου πω κάτι. Τι είναι αυτά που λέγατε για Θεσσαλονίκη και κάτι τέτοια? Δεν πρόκειται να πας πουθενά, βέβαια. Μπαμπά, το συζητήσαμε με την Εύα και πήραμε μια απόφαση. Άκουσέ με. Θες να σου ζητήσω συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη, δεν θα σου ξαναφωνάξω, εντάξει? Μπαμπά, η απόφαση είναι απόφαση, ούτως ή άλλως. Ρε παιδί μου, εδώ είναι το σπίτι σας, η οικογένειά σας. Το μαγαζί αυτό είναι επιχείρηση για σένα, για σας το έχω, για σένα το έχω, βρε. Εδώ είναι η οικογένειά στο σπίτι σας. Ωραία, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το πανεπιστήμιο, τι θα γίνει με το πανεπιστήμιο? Δεν είπες θες να γίνεις πιλότος? Το είπα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι πολλά τα έξοδα. Είπε ο Παύλος ότι έχει έξοδα 30.000 ευρώ. Πάρα πολύ ακριβά. Ενώ το πανεπιστήμιο είναι τσάμπα. Έχει και η Εύα σπίτι εκεί, πάνω στο κυματάκι. Ποιο κυματάκι? Έτσι και περπατήσουν το θερμαϊκό, λοιπόν θυμάσαι τη βρώμα. Τέλος πάντων, τώρα τελειώνουμε το σχολείο. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τη ζωή μας. Να κάνετε με τη ζωή σας ό,τι θέλετε. Είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εδώ, στην Αθήνα, στο σπίτι σας! Πατέρα, μην υψώνεις τον τόνο της φωνής σου, γιατί είμαι κάπως. Γιατί εγώ δεν είμαι κάπως! Ωραία, και οι δύο είμαστε. Τι! Κάπως. Τι! Εσύ τι περπατάς σαν τον καραγκούνερη? Έτσι είναι το στυλ μου όταν παίζω στο καζίνο. Καραγκουνέικο. Αυτή η σχολή πιλότων θα μας λύσει τα χέρια. Θα το χάσω για 2 χρόνια, όχι για την υπόλοιπη ζωή μου. Για το μίτσο μου, για το αγόρι μου. Να γίνει ένα σωστός επαγγελματίας σαν και εμένα. Παιδιά,
Σας δάνεισα από 5.000 ευρώ. Μην τα χάσετε. Γιατί αν τα χάσετε, χαθείτε από προσώπου γης. Έχει μου εμπιστοσύνη, αφεντικό. Η θεωρία μου είναι αλάνθαστη. Μάγκες, πάμε να τους τα μαζέψουμε. Σακούλες φέρατε. Πάμε να τους τα μαζέψουμε. Πού πάει αυτό? Πάει να χτυπήσει τον κόλλον. Τι? Να τους τα μαζέψει. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad to the bone. I broke a thousand hearts. Before I met you, I'll break a thousand more, baby. Before I am through, I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Τώρα που τα μαζέψαμε, δεν τα παίζουμε όλα για όλα. Όχι όλα για όλα, όχι. Μόνο τα κερδισμένα, παιδιά, όχι τα δικά μου. Τι όλα και όλα και τα κερδισμένα. Πάμε να φύγουμε. Εδώ έχουμε βγάλει δύο σχολές πιλότων και δύο πυραρίες. Ωραία, αλλά παίξαμε μια φορά, ρε Διονύση. Δάσκαλε, λέγε, τελευταία φορά ρίχνουμε, λέγε. Τι. Κοκ, κομ. Αυτό το κόκκινο. Βγάλε αυτό το σωλήνα να συνεννοηθούμε. Κόκκινο. Όλα στο κόκκινο. Όλα. Όχι όλα, ρε παιδιά, τα δικά μου είπαμε. Καθίστε, μιλάει ο δάσκαλος εδώ πέρα. Ρε παιδιά, έχω ένα προαίσθημα σαν να μου μιλάει το μαύρο, σαν να μου λέει στολίσε με, στολίσε με. Μάκι, έτσι και χάσουμε, θα σε στολίσουν τέσσερις. Καθίστε, ρε. Μιλάει, δάσκαλε. Όλα στο κόκκινο. Σύμφωνα με τις στατιστικές ακολουθίες είναι κόκκινο. Τι έφαγα τη ζωή μου στα έδρανας. Έχω φάει φλασιά, σας λέω, σαν να βλέπω το μαύρο να έρχεται κατά πάνω μου. Αμφισβητείς το δάσκαλο. Δάσκαλε, πες την τελευταία σου κουβέντα. Κοκ, κοκ. Ξαναπες την πιο καθαρά. Κόκκινο. Τι έχει αυτό εδώ μέσα? Δύο μαύρο. Τι πήγες τώρα, δάσκαλε? Τα... Ξέχασα να τετραγωνίσω. Καλά δεν μιλάει κανείς. Τετράγωνο θα είναι το μνήμα σου. Δεν τίποτα. Δεν τίποτα. Ένα αστείο που κάνουμε, τα πάμε στο καζίνο. Να αυτό το πράγμα εδώ μέσα. Μπαρούτι έχει. Λες βλακίες, το ξέρεις. Τι είναι τώρα αυτή η τρέλα να θέλεις να φύγεις λίγο πριν τις εξετάσεις, ε? Μου λες. Ρε μαμά, τα πάμε αυτά. Πάμε εκεί για να διαβάσουμε. Μην τα ξαναλέμε. Εσύ είπες, εγώ δεν είπα τίποτα. Ωραία, πες. Δεν θα πας πουθενά. Δεν είσαι 18 χρόνο, δεν μπορεί να ξέρεις τι θέλεις. Λειτουργείς παρορμητικά. Και εσύ 18 ήσουν όταν έφυγες από το σπίτι. Ποια η διαφορά? Τώρα εσύ με ποιον είσαι? Το ότι έκανα, παιδάκι μου, εγώ ένα λάθος, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το επαναλάβεις κι εσύ. Εδώ έχεις την οικογένειά σου, τα πράγματά σου, τους φίλους σου, όλα τα έχεις. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να βλεπόμαστε, ρε μαμά, επειδή δεν θα είμαι στο σπίτι. Μη μου το λες εμένα αυτό, το έχω κάνει. Στην αρχή έρχονταν κάθε Σαββατοκύριακο. Μετά μια φορά το μήνα. Μετά αραίωνε. Χριστούγεννα και Πάσχα. Μετά ούτε αυτό. Όχι, σταματήστε κι δύο πάνω από το κεφάλι μου. Μυρ, 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 μυρ. Θα έρχεσαι πού και πού, γιατί θα σου λείπουν οι φακές της μαμάς σου. Μην το κάνουμε μελόδραμα τώρα με τις φακές, για λίγο διάστημα θα φύγω. Ναι, καλά, καλά, μου τα λες αυτά εμένα. Τώρα καταλαβαίνω τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Καλά να πάθεις, πόσο ευχαριστήθηκα. Μαμά, δεν πρόκειται να αλλοιωθεί η σχέση μας επειδή δεν θα είμαι στο σπίτι. Και όσο για τις φακές σου, δεν πρόκειται να σου πω ποτέ τίποτα, γιατί εσύ πάντα τις σκες. Αυτό έχεις να μου πεις. Ναι. Δεν θα έχεις ούτε αυτό. Τι έγινε, ρε πατέρα? Τι θες πρωί-πρωί και με βγάζεις και από το μάθημα που τόσο πολύ αγαπάω? Έχω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό, αγόρι μου. Τι έγινε?
Ο πατέρας σου. Ο πατέρας σου, λέω. Ναι, εσύ ο πατέρας μου. Έχουμε επικοινωνία, έτσι. Έχουμε, ναι. Ο πατέρας σου, που να μην ήμουν πατέρας σου, δηλαδή. Τι λες, ρε πατέρα, πρωί-πρωί, τι έχεις πιει, γιατί δεν την ερώνουν αυτή την πειρά. Λοιπόν, θα σου το πω μία και έξω. Επίσημα τώρα, έχω φάει τα λεφτά από το λογαριασμό των παππούδων σου. Δεν υπάρχει ούτε δεκάρα τσεκιστή. Ορίστε. Είχα ένα πρόβλημα με το συνεργείο και έπρεπε ή να πουλήσω το συνεργείο ή να πάρω τα λεφτά από το λογαριασμό. Το συνεργείο δεν μου πήγαινε καρδιά να το πουλήσω, οπότε πήρα τα λεφτά. Λέω, θα τα ξαναβάλω. Δεν πάει και το παλιάμπελο. Και δεν τα ξαναβάλες. Ούτε ευρώ. Οπότε, bye bye σχολή πιλότων, bye bye και Αγγλία και το κερατό μου μέσα. Καλά ρε πατέρα. Έφαγες τα λεφτά του παιδιού σου. Τα λεφτά μου! Ποιος σου έφαγε τα λεφτά σου τώρα. Και εσύ που ήσουν όλο το βράδυ. Και γιατί φοράς κοστούμι πρωί-πρωί. Είχαμε πάει χθες μια βόλτα από το καζίνο και... Έφαγες τα λεφτά του παιδιού στο καζίνο. Όχι, Βικάκη, θα σου εξηγήσω. Αυτό παρακτήσεις. Ήταν ρε ξεφτυλισμένε! Θα σε τελειώσω! Δεν έχεις μέλλον, ρε! Έλα, έχετε χειρότερο ύφος και από τη μάνα μου. Θα έρχεστε στη Θεσσαλονίκη να με βλέπετε, ρε παιδιά. Εντάξει. Και θα έχετε και που να μείνετε. Εμείς είπαμε να το παλέψουμε εδώ όλοι μαζί και εσύ την κάνεις, μας εγκαταλείπεις. Δεν πάω και μέχρι την άκρη του πλανήτη, ρε Αφρούλα. Μέχρι τη Θεσσαλονίκη πάω. Φαντάσου να πάει και ο Μήτρος στην Αγγλία. Θα μείνω ολομόναχη δηλαδή. Γιατί εμένα με σκέφτηκε κανείς. Που θα μείνω μόνη μου με τους Κάφρους. Χωρίς την αδερφή μου. Καλά, δεν με σκέφτηκες καθόλου. Λοιπόν, για να κάνω το χωρισμό λιγότερο δυνηρό. Δεν γίνεται. Σου αφήνω ό,τι ρούχο θέλεις. Εδώ, σ' αγαπάω! Είσαι η καλύτερη αδερφή του κόσμου. Η χειρότερη είναι, αλλά ας μην το κάνουμε ζήτημα. Ρε παιδάκι μου. Εδώ έχουμε το συγκρότημά μας. Θα χορέψουμε στην ομάδα σαν μαζορέτες. Άσε που ανοίγει και καινούριο εμπορικό κέντρο. Πού σηκώνεσαι και πας. Ναι, γιατί αν δεν είναι αυτή η λόγη για να μείνω, τότε ποιοι είναι. Πάω να μείνω σε ένα σπίτι μόνο μου με τον Μάρκο, ρε Αφρούλα. Να είμαστε αγκαλιά όποτε γουστάρουμε. Να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Άσε που εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Γιατί ο πατέρας μου είπε ότι αν χρειάζομαι δουλειά, έχει μιλήσει ήδη με έναν ψυχολόγο και μπορώ να δουλέψω σε αυτόν. Ωραία, να σε εξετάσει κιόλας. Ώστε πουλάς τη φίλη σου για έναν άντρα. Πολύ ωραία. Βρε Αφρούλα μου, μέχρι πριν 2 χρόνια ζούσαμε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν η ζωή μας. Και ήρθαμε στην Αθήνα, τα παρατήσαμε όλα γιατί η μαμά ερωτεύτηκε το Διονύση για δεύτερη φορά. Α, στο το έχω. Αγαπάς περισσότερο τις φίλες σου εκεί πέρα. Να τις και οι ζήλιες, να τις και οι σκηνές. Ρε μωρό μου, όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, ήμουνα μόνη μου και ήμουνα πολύ χάλια. Γιατί δεν είχα καμία φίλη. Αλλά μετά εμφανίστηκε εσύ και εσύ είσαι η καλύτερη φίλη του κόσμου. Γι' αυτό θα έρχεσαι εσύ στη Θεσσαλονίκη να με βλέπεις, ε! Συγγνώμη, πόσα ρούχα έχεις βγάλει έξω εσύ. Μάκη, αγόρι μου, επειδή σε βλέπω και οργανώνεσαι κάπως, ούτε να το σκέφτεσαι. Γυρίζεις κατευθείαν σπίτι σου. Μα αποκλείεται. Πήρε το δικηγόρο να ζητήσει διαζύγιο. Εγώ σε λίγο θα πάρω τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτή τη φορά έχει πεισμώσει πάρα πολύ. Να δεις πως μου πέταγε τα ρούχα ένα-ένα από το μπαλκόνι. Το ευχαριστιόταν. Μάκη μου, δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα ρούχα, ούτε τα μπαλκόνια, ούτε τίποτα. Έχω δικά μου προβλήματα αρκετά. Ασχολήθηκα με τις μαλακίες δικές σου. Και πού να πάω, ρε Διονύση, στο Σπύρο? Στο μαγαζί σήμερα δεν τόλμησα να πατήσω. Γιατί τόλμησα εγώ? Μια μπύρα από το πρωί δεν έχω πιει. Και λες μια και είμαι στο Διονύση, ας ανοίξω το ψυγείο να του δώσω να καταλάβει. Βέβαια. Βάλτε λίγο στην κατάψυξη, ρε Διονύση. Αν σε ενοχλώ, να φύγω. Όχι, κάτσε. Ναι, ρε, αλλά εδώ είναι όλα τα δικά σου πράγματα. Η γειτονιά σου, οι φίλοι σου. Τα αδέρφια σου. Η ομάδα σου. Ναι, η ομάδα σου. Αύριο έχουμε προπόνηση. Φαντάζεσαι να πας εκεί και να αλλάξεις ομάδα. Να γίνεις αριανός. Α, όλα και όλα. Πόλη μπορεί να αλλάζω. Ομάδα όμως ποτέ. Ρε, εσύ και θα μας αφήσει εδώ μόνος με την Φίφη και την Ελένη. Ο μπαμπάς θα τσαντίζεται με το παραμικρό. Θα είναι χάλιο το σπίτι χωρίς εσένα. Και δεν μου λες. Τι θα πας να κάνεις εσύ στη Θεσσαλονίκη? Θα ανέβω στη Θεσσαλονίκη να διαβάσω για τις εισαγωγικές, μετά θα κατέβω να δώσω και μετά θα ξανανέβω. Σιγά αν περάσεις. Και άμα δεν περάσεις, τι θα κάνεις εκεί? Καλά λέει ο μικρός, ρε. Η Εύα εκεί έχει τους δικούς της. Παλιούς φίλους, συγγενείς, τον πατέρα της. Της βρήκε και δουλειά σε ψυχολόγο. Εσύ τι θα κάνεις όλη μέρα? Θα πες στην κιθαρίτσα του και θα κολοβαράει. Τι άλλο να κάνει? Θα βρω κι εγώ, ρε, μια δουλειά. Τι δουλειά, ρε? Σερβιτόρο σε καφετέρια? Ενώ εδώ θα έχεις τη δικιά σου δουλειά. Ρε εσύ, Μάρκο, δεν μπορείς να μ' αφήσεις τώρα που χωρίζουν και δικοί μου οριστικά. Ρε εσύ, πάλι χωρίζουν οι δικοί σου οριστικά. Ναι, ρε, έχεις κανένα πρόβλημα? Όχι, εγώ τι πρόβλημα να έχω. Μίτσο, έχουν ακόμα να χωρίσουν οι δικοί σου οριστικά. Ωστε έτσι. Λοιπόν, κορίτσια, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, την αδερφό μου τον λατρεύω και το μάκι τον εκτιμώ. Αλλά αν δεν μου φέρουν τις 5.000 ευρώ πίσω, σας πυροβολήσω σαν μπεκάτσα.
Σπύρο μου, δεν σε παρασύρανε, και ο θελός πήγες. Με παρασύρανε και ο θελός και πολύ περισσότερο εκείνος ο χαμένος ο Φώτης. Και οι άντρες σας σηκοντάρανε, μην το χαϊδεύεις, είναι ευαίσθητο. Το Μάκη πάντως να τον πυροβολήσει ούτως ή άλλως. Μην ανησυχείς, θα σου φέρνω εγώ στο επισκεπτήριο σπιτικό φαγάκι. Καλά, πριν τον πυροβολήσει, δεν τον παίρνεις πίσω, γιατί στο σπίτι μου γίνεται χαμός. Φεύγουν τα παιδιά και έχω και το Μάκη μέσα στη μέση να μαζαλίζει. Ποιο να πάρω σπίτι μου, Ελένη, τον εγκληματία που ξόδεψε τα λεφτά του παιδιού μας που το είχαμε στην άκρη για να σπουδάσει. Με αυτό σας έφαγε, Βίκη μου, αυτό σας έφαγε. Έχει δίκιο η Ελένη. Σπουδές. Τι κάνετε, τζάμπα χρήματα πετάτε και τα παιδιά δεν κάνουν τίποτα. Εντάξει, ρε Σπύρο, όλοι το κάναμε. Ποιοι κάναμε, τι κάναμε, πήγαμε στην άλλη άκρη του κόσμου. Και μέχρι Θεσσαλονίκη να πάνε μακριά είναι. Τους έχεις, δεν τους έχεις. Και αυτό που λέει σωστό είναι. Έτσι είναι. Να μην ξέρεις πώς περνάνε, αν έχουν εμπλέξει τα ναρκωτικά στο οργανωμένο έγκλημα, στην πορνεία. Τι είπα. Αχ, μην αρχίσεις πάλι. Ελένη μου, δεν θέλω ο Μίτσος μου να φύγει από το σπίτι. Δεν θέλω το παιδί μου. Θέλω να είναι κοντά μου, δίπλα μου, να τον προστατεύω στα βαθιά του γεράματα. Ναι, κορίτσι μου, θα τα κάνεις όλα αυτά. Πού θα πάει το παιδί, χωρίς λεφτά να το σπουδάσετε, πού θα πάει, αφού δεν έχετε λεφτά. Α, σωστά. Το παιδί μου δεν έχει λεφτά. Τα ξόδεψε ο Μάκης. Τέλεια. Ενώ εγώ για τη Ρέβα δεν μπορώ να πω το ίδιο, γιατί ο μπαμπάς της έχει λεφτά και τη σιγοντάρει. Σωστά. Γιατί αν δεν είχε λεφτά και δεν τη σιγόνταρε ο άντρας σου, θα καθόταν μαζί με τη μανούλα. Άσχημα θα ήταν. Βέβαια. Να σας γυροκομίσουμε. Ναι, άσχημα θα ήταν. Σπυρό, όπλησέ το. Μπαμπά, μέσα σε μια μέρα έχω χάσει τον καλύτερό μου φίλο και τον κομπόδεμά μου. Τι άλλο να κάνω, να τσακωθώ και με τη μαμά. Οπότε χάνεις και τον πατέρα σου. Γιατί δεν θα με ξαναδεί το σπίτι. Εγώ τι θα κάνω με τον Μάρκο, μου λέτε, να τον δώσω με αλυσίδα στο υπόγειο. Πείτε μου, τι να κάνω. Κύριε Διονύση, εγώ έχω κάνει ό,τι μπορώ. Ο Μάρκος θα πάει με την Εύα, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι πολύ ερωτευμένος. Κι εγώ είμαι ερωτευμένος με τη γατούλα, αλλά δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Μακούλη! Μη λες μεγάλες κουβέντες. Μακούλη μου, αγάπη μου, τίγρη μου, εδώ είσαι! Όχι, έχει πάει στο τσίρκο. Μην τσακωθείτε εδώ τώρα, έχουμε και άλλες δουλειές. Ούτε Αγγλίες, ούτε Γαλλίες, ούτε Ελβετίες. Γιατί δεν αποκατεβαίνει η γατούλα την Ευρώπη, τι γίνεται. Τι να τα έκανες εσύ τα λεφτά, αγάπη μου, τι να τα έκανες. Εδώ θα μείνουμε, εδώ όλοι μαζί ως τα βαθιά γεράματα. Εδώ στο σπίτι. Ουράγιο θα δούμε. Δεν έχεις αγόρι μου εσύ ανάγκη από λεφτά. Εγώ θα σου πλένω, εγώ θα σου μαγειρεύω, εγώ θα σου σιδερώνω. Έχεις τη στρωμένη δουλειά του μπαμπάκα σου. Κυρίως αυτό. Δεν έχεις εσύ ανάγκη από λεφτά, αγόρι μου. Τη μανούλα σου έχεις. Τι μωρέ, να έχεις λεφτά να στα φάει καμία καπάτσα, ε? Εγώ είμαι καπάτσα. Οπότε, άιντε συγχωρεμένος και εσύ, μωρέ. Εδώ, εδώ, όλοι μαζί, ευτυχισμένοι μαζί. Δόξα το Θεό, Ελένη μου, γλιτώσαμε το σαλόνι. Θα καθίσετε για φαγητό? Όχι, Ελένη. Έχω αγκινάρες, αλλά πουλείτε. Καλά, εντάξει, Ελένη. Και από αύριο θα σου μαγειρεύω εγώ. Ναι, αγάπη. Ωραία, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Αυτό είναι θέαμα, όχι η αστεία. Με μπαταρία είναι. Σβήστη, ρε Μάκη. Λοιπόν, θα σας πάρουμε τηλέφωνο μόλις φτάσουμε. Καλά. Ναι, ναι. Να προσέχετε, να τρώτε και να διαβάζετε. Και να στρώσεις και τον Μάρκο, έτσι. Ναι, μην αφήνεις τον πατέρα σου να κάνει κουμάντο στη ζωή σου, ε. Καλά, καλά. Τα παιδιά ξέρουν τι κάνουν. Ελένη, μου αν ξέρανε, δεν θα φεύγαν. Αχ, ήρθε το ταξί. Μάρκο! Διονύση, βοήθησε λίγο με τα πράγματα. Βοηθάω, τι κάνω. Άντε, 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 φύγετε, γιατί αυτή η εποχή είναι σπίτι. Και αυτό το παιδί τι θα κάνει, θα κατέβει ή όχι. Μάρκο! Να προσέχεις, μωρό μου. Και εσύ. Μάρκο! Καλά, κάτσε να πάω να τον κατεβάσω, γιατί θα το χάσουμε το αεροπλάνο στο τέλος. Ρε Μάρκο! Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε. Μάρκο, πού είσαι? Τι κάνει το παιδάκι μου εδώ? Θα χάσουμε το αεροπλάνο. Εύα, πρέπει να μιλήσουμε. Μάρκο, πρέπει να φύγουμε. Εύα, πρέπει να μιλήσουμε. Μάρκο, πρέπει να φύγουμε. Εύα. Άστο. Άστο. Εύα! Περίμενε, Εύα! 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 Ρε, Εύα! Τι έγινε? Πώς είδε? Δεν ήταν λίγο... Ρέβα! Περίμενε, Ρέβα! Εύα! Εύα, σε παρακαλώ πολύ, περίμενε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Συγχώρεσέ με, είμαι φοβιτσιάρης. Το ξέρω, είμαι δηλός. Κοίτα, θα ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά ξέρω ότι θα είναι ο πατέρας σου εκεί. Θα είσαι και με τους παλιούς τους φιλούς. Και εγώ θα νιώθω λίγο βάρος. Γι' αυτό σου ζητάω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτούμε.
Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πολύ, Εύα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει, θα φύγουμε. Έχω κι άλλη κούρσα. Αγαπιέστε κάποια άλλη στιγμή. Ναι, θα φύγουμε. Αεροδρόμιο, παρακαλώ.